Ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΛΜΕ. Θεωρούμε απαράδεκτο σε αυτές τις συνθήκες που πρακτικά η συνδικαλιστική δράση είναι περιορισμένη η κυβέρνηση να κατεβάζει ένα πολυνομοσχέδιο για την παιδεία. Είναι προκλητικό τόσο για τους χιλιάδες συναδέλφους που όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε μάχη να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας και να λειτουργήσουμε στοιχειοδός στην παιδευτική διαδικασία, αλλά και για τους χιλιάδες μαθητές που σε συνθήκες εγκλεισμού είναι μέσα σπίτια τους και ακούνε σε ένα νομοσχέδιο να έρχεται για παράδειγμα η Τράπεζα Θεμάτων, που είναι αντικείμενο κινητοποιήσεων των μαθητών και καταλήψεων και συλλαλητήρων όλο το προηγούμενο διάστημα. Πέρα λοιπόν από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το οποίο είναι σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση εντατικοποίηση του σχολείου, μετατροπή του στο εξεταστικό κέντρο, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι τελείως αντιδημοκρατικός και ο τρόπος που έρχεται σε αυτή την περίοδο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει το νομοσχέδιο να το πάρει πίσω τώρα. Δεν κάνουμε καμία συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο. Θεωρούμε ότι πρέπει πρώτα να ανοίξουν τα σχολεία και βέβαια και να ανοίξουν τα σχολεία το περιεχόμενο του ίδιου του νομοσχεδίου είναι τέτοιο που πάλι θα πούμε να μείνει στα χαρτιά. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Αλευράς, είμαι μέλος της Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές ενάντια στο νομοσχέδιο που θέλει να καταθέσει η κυβέρνηση. Είμαστε ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο για πολλούς λόγους. Αρχικά για τους μαθητές, η Τράπεζα Θεμάτων ουσιαστικά κάνει τις τάξεις από την πρώτη μέχρι την τρίτη ηλικίου να δίνουν πανελλαδικές. Είναι ακόμα ένα βάρος για τους γονείς να πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο από την πρώτη ηλικίου. Επίσης, μειώνει τις ακταίες στα πανεπιστήμια που όσοι μαθητές θα τελειώσουν το σχολείο τώρα θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Μειώνει αντιμεταγραφές. Έρχεται το 10%